Μπορεί η Κύπρος να βρίσκεται στο βαθύ κόκκινο στους επιδημιολογικούς χάρτες του ECDC, όμως αυτό δεν απέτρεψε χιλιάδες τουρίστες να επισκεφθούν το νησί μας το φετινό καλοκαίρι. Μόνο τον Ιούλιο του 2021 επισκέφθηκαν το νησί μας 297.308 τουρίστες, αριθμός που υποδεικνύει την αυξητική τάση των αφίξεων σε σύγκριση με το 2020, όπου την αντίστοιχη περίοδο επισκέφθηκαν το νησί μας μόνο 64.914 τουρίστες. Παρά τα ενθαρρυντικά στοιχεία, ο αριθμός αφίξεων για τον Ιούλιο του 2021 παραμένει ιδιαίτερα χαμηλός, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, όπου το νησί μας επισκέφθηκαν συνολικά 550.971 τουρίστες. Είμαστε σε καλό δρόμο και μπορεί να πετύχουμε στο τέλος της χρονιάς, εάν οι μήνες Αύγουστος, Σεπτέμβριος και Οκτώβριος είναι και αυτοί τόσο καλοί όσο ο Ιούλιος, μπορεί να πετύχουμε το στόχο που ήταν το 40-45% των αφίξεων το 2021 εν συγκρίση με το 2019. Οι αφίξεις από την Ρωσία υπήρξαν η μεγαλύτερη πηγή τουρισμού για τον Ιούλιο του 2021, αφού 84 περίπου χιλιάδες Ρώσοι πολίτες επέλεξαν το νησί μας για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ψήφο εμπιστοσύνη στην Κύπρο έδωσαν και οι Βρετανοί, αφού ποσοστό του 9,8% των αφίξεων που παρατηρήθηκαν τον περασμένο Ιούλιο προέρχονταν από τις χώρες του Ηνωμένου Βασιλείου. Αρκετά επιφυλακτικοί με το να επισκεφτούν φέτος το νησί μας ήταν οι Ελλαδίτες, οι οποίοι αποτέλεσαν μόνο το 4,7% των συνολικών αφίξεων στην Κύπρο. Η Ελλάδα παραδοσιακά δεν μας έφερνε τουρίστες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η ρωσική αγορά θεωρώ ότι βοήθησε πολύ το ότι εμείς είχαμε αναγνωρίσει το εμβόλιο Sputnik γρήγορα, θα έλεγα. Ο Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων αναμένει ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα προσεγγίσουν το νησί μας περισσότεροι τουρίστες από Γερμανία, Βρετανία και Πολωνία.